Ένα πρωτοφανέ επεισόδιο ενώπιον ξένων βουλευτών σημειώθηκε σε επίσημο γεύμα τη Βουλή με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. Ο βουλευτή του Ακέλ, ενοχλημένο από, την παρουσία με του εκπροσώπου τύπου του ΕΛΑΜ, φέρεται να τον αποκάλεσε καθαρίστρια. Ο Γιάδη Γιάδη υπέβαλε καταγγελία στην πρόεδρο τη Βουλή. Τροποτάζεται του Μιχάλη Κυβιδιώτη. Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά βουλευτή του ΑΚΕΛ έναντι του εκπροσώπου τύπου του ΕΛΑΜ έχουν ενώπιόν του η πρόεδρο τη Βουλή και η Επιτροπή Διοντολογία. Σύμφωνα με την καταγγελία του Γιάδη Γιάδη, το περιστατικό σημειώθηκε όταν αυτό αντικατέστησε τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ σε γεύμα που παρέθεσε η πρόεδρο τη Βουλή την περασμένη Πέμπτη στα μέλη τη Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. Ο βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαίδη ενώπιον τη πρόεδρου τη Βουλή, άλλων βουλευτών και λειτουργών του σώματο, του πρέσβη τη Ουγγαρία, του πρόεδρου και άλλων μελών τη Ουγγρική μίλησε από αξιωτικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά και μειωτικά για το πρόσωπό μου. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο βουλευτή του ΑΚΕΛ παρά τι εκκλήσει τη Ανίτα Δημητρίου για συμμόρφωση, είπε: Θα έρχονται και οι καθαρίστριε τώρα στα γεύματα τη Βουλή. Άλλη φορά να στείλω την καθαρίστριά μου. Όπω σημειώνει ο κ. Γεάδη στην επιστολή του, αυτή η αντιμετώπιση και ειδικά το λεχτικό προσβάλλει τόσο εμένα προσωπικά, αλλά κυρίω του θεσμού τη Βουλή και την ίδια τη Δημοκρατία.